Λοιπόν, τώρα ξεκινάμε κανονικά, έστω και 11 παρά 20. Εδώ είμαστε Μπαλαντέρ. Νίκος Μοσχοβίτης για αυτή την εβδομάδα alone, γιατί ο φίλος και συνάδελφος εκτείει τις πρώτες μέρες της άδειάς του, της καλοκαιρινής, καθότι θα υπάρξουν και άλλες μέρες στις οποίες θα έχει άδεια ο φίλος και συνάδελφος. Εδώ είμαστε λοιπόν εμείς να τραβήξουμε το κουπί για ακόμα ένα βράδυ, μέχρι και τις 12, μοναχοί μας, αλλά και με το δικό μας το χαβαλέ και με το κομμάτι που έχει να κάνει με την ενημέρωση. Νωρίτερα μπήκαμε φουριόζι μετά τον Τάσο Τρέγια και το φιλικό του ΠΑΟΚ με τη Σβόλη για να πάρουμε το ρεπορτάζ από Ολλανδία. Ακούσαμε και τον Δημήτρη Χατζησαΐα και τον Αμπέλ Φερέιρα και το σχόλιο του Σταύρου Κόλκα για όσα έγιναν σε αυτό το φιλικό με την Τσβόλε, που ο ΠΑΟΚ έμεινε ισόπαρος στο 2-2. Εγώ θα πω ότι με βάση την εικόνα του αγώνα, μάλλον το 2-2 τον κολακεύει. Δηλαδή βρέθηκε με 2-0 μπροστά με τα δύο γκολ του Βιντέρσκι, τα οποία ήταν δύο ολέθρια σφάλματα του τερματοφύλακα της Τσβόλε. Στο μεγαλύτερο κομμάτι του αγώνα, ο ΠΑΟΚ είχε αρκετά προβλήματα. Προβλήματα τα οποία έχουν εξήγηση, τα εξήγησε και ο Φερέιρα, τα εξήγησε και ο Σταύρος στην προηγούμενη μας κουβέντα που κάναμε. Και νομίζω ότι είναι και φυσιολογικό, γιατί έγιναν και πάλι σε ένα ακόμα παιχνίδι πολλές δοκιμές από τον Πορτογάλο προπονητή. Πολλά πρόσωπα δοκίμασε σε διάφορες θέσεις. Οπότε η εικόνα που είδαμε, αν ήταν η εικόνα που θα βλέπουμε, ήταν πολύ καλύτερη, θα μας έκανε νομίζω μεγάλη εντύπωση. Ίσως να περιμένουμε λίγο καλύτερη εικόνα, αλλά σε κάθε περίπτωση, όπως είπε και ο Φερέιρα, οι δοκιμές τελειώσανε σήμερα. Όσον αφορά αυτό το κομμάτι με τις δύο ενδεκάδες, που και εκεί ακόμα μέσα σε 45 λεπτά μπορεί να γίνονται αλλαγές. Μάλλον από το επόμενο φιλικό στη Ρουμανία και σίγουρα στο δεύτερο κομμάτι της προετοιμασίας, στην Ολλανδία από την άλλη εβδομάδα και μετά, θα αρχίσουμε να βλέπουμε πιο συγκροτημένα σχήματα και σιγά σιγά τη σκέψη ενδεκάδας που κάνει ο Αμπέλ Φερέιρα εν ώψη των πρώτων αγώνων, που είναι και πολύ σημαντική στον τρίτο προγραμματικό γύρο του Champions League. Σήμερα ξεκίνησε η διαδικασία των προκριματικών του Champions League. Βέβαια ήταν τα πρώτα παιχνίδια του πρώτου γύρου, αλλά υπάρχουν παιχνίδια τα οποία potentially μπορούν να ενδιαφέρουν τον ΠΑΟΚ, και αναφέρομαι σε ομάδες όπως η Αστάνα και η Celtic σήμερα, ομάδες οι οποίες ενδιαφέρουν τον ΠΑΟΚ γιατί είναι πιθανές αντίπαλοι σε περίπτωση που περάσουν τους δύο προκριματικούς γύρους, και οι δύο σήμερα ξεκίνησαν καλά. Η Αστάνα που έπαιζε με την Κλουζ, την πρωταθλήτρια Ρουμανίας, μην μπερδευτείτε με αυτό που παίξει ο ΠΑΟΚ την Παρασκευή. Αυτή που θα παίξει την Παρασκευή είναι η Ουνιβερσιτατέα Κλουζ. Είναι η ομάδα η οποία ανέβηκε από τη Β' Εθνική στην πρώτη της Ρουμανίας και γιορτάζει αυτή την επιτυχία με το φιλικό που θα παίξει την Παρασκευή με τον ΠΑΟΚ. Η CFR Κλουζ είναι η πρωταθλήτρια. Γιατί είναι από όταν έρθει, εγώ έφαγα φλασιά όταν είδα ότι παίζει Κλουζ σήμερα στο Champions League και λέω, καλά, αυτοί είναι οι μητρέλοι, παίζουν Champions League προκριματικά και ανάμεσα στα δύο παιχνίδια προκριματικά θα παίξουν φιλικό με τον ΠΑΟΚ, και μετά είδα ότι δεν ήταν αυτοί. Έχασε λοιπόν σήμερα η Κλουζ από την Αστάνα. Εδώ, εφόσον η Αστάνα περάσει, συνεχίζει όντας πιθανή αντίπαλος του ΠΑΟΚ. Η Αστάνα ανοίξε με τον γκολ του Ποστνίκοφ στο 68. Ποστνίκοφ, ξαναλέω. Βασίλη Καβαδία, και όχι κάτι άλλο μπορεί να σκέφτηκες. Επίσης, παιχνίδι το οποίο ενδιαφέρει τον ΠΑΟΚ, γιατί και εκεί υπάρχει πιθανός αντίπαλος, ήταν σήμερα το Σαράγεβο Celtic. Η Celtic πέρασε με 1-3. Η πρωταθλήτρια Σκωτίας είναι για αυτή πιθανή αντίπαλος του ΠΑΟΚ. Έμεινε επίσης το σκορ στη Βοσνία με 1-0, αλλά πριν το τέλος του ημιχρόνου ισοφάρισε, στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου προηγήθηκε με 1-2 και στο τέλος έκανε το 1-3 και ουσιαστικά έκανε ένα πολύ σημαντικό βήμα για την πρόκριση για την επόμενη φάση. Υπάρχουν ζευγάρια που ενδιαφέρουν και αύριο τον ΠΑΟΚ, αύριο παιχνίδια, και αυτά είναι το Μπάτε Μπόρισοφ Πιάστ Γκλίβιτσε από την Πολωνία, η Μπάτε από τη Λευκορωσία, και το Φερεντσβάρος Λουντογκόρετς. Εδώ πιθανή δεν πρόκειται το ΠΑΟΚ, είναι η Μπάτε αν περάσει τη Πιάστ Γκλίβιτσε και η Λουντογκόρετς αν περάσει τη Φερεντσβάρος. Αν από Σέλτικ, Μπάτε, Λουντογκόρετς και Αστάνα, από αυτές τις τέσσερις ομάδες, οι τρεις δεν φτάσουν μέχρι το τρίτο προκριματικό γύρο, όλα δείχνουν ότι ο ΠΑΟΚ θα είναι στους ισχυρούς του τρίτου προκριματικού γύρου. Δηλαδή θα αποφύγει τον Άγιαξ, για παράδειγμα. Και μετά αλλάζει λίγο κάπως το σκηνικό με τις πιθανές αντιπάλους του. Δεν είναι
και τόσο εύκολο να γίνει αυτό. Δηλαδή, το πιο ισορροπημένο ζευγάρι στο πρώτο γύρο μοιάζει αυτό το Αστάνα με την Κλούζ. Η Αστάνα σήμερα πήρε ένα προβάδισμα, είναι πιο έμπειρη ομάδα. Η Αστάνα που έχει παίξει και ο Μύρο Champions League. Αν θυμάστε παλιότερα ότι πέτυχε και ο Πάοκ στο Europa League, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, στο Europa League την είχε πετύχει. Θεωρητικά είναι το πιο ισορροπημένο ζευγάρι. Περιμένουμε να δούμε αν θα επιβεβαιωθεί και στη ρεβάνση την άλλη εβδομάδα στη Ρουμανία. Και στο Σαράγεβο Celtic με την νίκη της Celtic σήμερα, αλλά και αύριο στο Μπάτε Μπόρισοφ Πιάστ Γκλίβιτσε και στο Φερεντσβάρος Λουντογκόρετς, φαίνεται και η Μπάτε και η Λουντογκόρετς να έχουν ένα προβάδισμα. Αλλά ξαναλέω ότι αυτά είναι τα πρώτα παιχνίδια του πρώτου προκριματικού. Υπάρχουν οι ρεβάνσεις την άλλη εβδομάδα και υπάρχει και ο δεύτερος προκριματικός για τις ομάδες που θα περάσουν. Ξεκίνησε αυτή η διαδικασία. Πάω και μπαίνει εκείνο το διήμερο αρχές Αυγούστου, 5-6 του μήνα. Και μέχρι τότε περιμένουμε να δούμε έτσι ποιοι θα είναι οι αντίπαλοι του. Απλά έχει λίγο το μυαλό του και σε αυτά τα παιχνίδια που γίνονται, που είτε έγιναν είτε γίνονται σήμερα. Για εσάς που ασχοληθήκατε και στοιχηματικά, η Αστάνα νίκησε με 1-0 την Κλούζ. Η Αραράτ νίκησε με 2-1 την ΑΕΚ στο Χόλμης. Ομάδα από την Αρμενία, η Αραράτ. Δεν ξέρω αν ήταν έκπληξη, γιατί θεωρητικά και εδώ η ΑΕΚ στο Χόλμης ήταν το φαβορί. Η Νόμε Κάλιου με τη Σκεντίγια 0-1 διπλό για τη Σκεντίγια. Η Ελσίνκη με την... Τώρα κάπου από τη Βόρεια Ιρλανδία είναι. Ή τα Β' μου τη βγάζει εδώ πέρα. HB. Έτσι. Τώρα ποια είναι, δεν ξέρω. 3-0 πάντως η Ελσίνκη, εύκολα. Η Σαράγια Βίβα με τη Celtic 1-3. Και σε παιχνίδια τα οποία είτε είναι στο 90 είναι στις καθυστερήσεις, είτε είναι στις καθυστερήσεις. Η Σούντουβα με τον Ερυθρό Αστέρα είναι στο 0-0 στη Λιθουανία. Η Ντουντελάνζ από το Λουξεμβούργο είναι στο 2-2 με τη Βαλέτα από τη Μάλτα. Παιχνίδι το οποίο είναι στο 90 και στο πρώτο λεπτό καθυστερήσεων είναι το The New Sands από την Ουαλία με την Φερονικέλη. Και εκεί προηγούνται οι Ουαλοί με 2-1 και αυτό το παιχνίδι είναι στο πρώτο λεπτό καθυστερήσεων. Είχαμε και πρώτα παιχνίδια Europa League σήμερα και εκεί πρώτο προκριματικό. Οι Rangers νίκησε εύκολα την St. Joseph's με 0-4 και 4 γκολ στο δεύτερο ημίχρονο. Η Χάιντουγκ νίκησε με 0-2 στην έδρα της Γκζίρα. Και η Τσέσεκα Σόφιας εύκολα με 4-0 την Τίτογκραντ. Στα σημερινά παιχνίδια, καθώς από σήμερα ξεκίνησε η διαδικασία των προκριματικών, είπαμε ότι την άλλη εβδομάδα, ή μάλλον και αύριο είναι τα πρώτα παιχνίδια. Είπαμε τα δύο που ενδιαφέρουν τον ΠΑΟΚ και καμιά άλλη ομάδα που να είναι έτσι σχετικά αρκετά γνωστή. Την Πάτε Μπόρισοφ την βρήκε πέρσι ο ΠΑΟΚ στον δρόμο του. Υπάρχει η Γκάραμπαχ που έχει βρεθεί επίσης παλιότερα στον δρόμο του ΠΑΟΚ στο Europa League. Η Λουντογκόρετς, η οποία μπορεί να μην είναι το ίδιο δυνατή σε σχέση με 3-4 χρόνια πριν, αλλά είναι πάντα μια πολύ πολύ δυνατή ομάδα από την Βουλγαρία που έχει έτσι, εμπειρία από ομίλους Champions League. Κάποια άλλη, η Ρόζενμπορκ παίζει με τη Λίνφιλντ. Όχι, κάποια άλλη έτσι, πολύ πολύ δυνατή ομάδα, τέλος πάντων κάποια ομάδα που να μπαίνει από τόσο νωρίς, δεν υπάρχει άλλη. Σερίφ Σαμπουρτάιο. Έχει ένα παιχνίδι αύριο. Πολύ ωραία. Ξεκίνησε λοιπόν η διαδικασία των προκριματικών. Μέσα από εκεί θα προκύψει σταδιακά ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ και θα δούμε αν μπορεί να γίνει αυτό το οποίο είπαμε πριν, δηλαδή από τις τέσσερις ομάδες, τη Λουντογκόρετς, την Μπάτε, την Σέλτικ και την Αστάνα, αν μείνουν οι τρεις από αυτές έξω, κάτι το οποίο δεν είναι και τόσο εύκολο, τότε ο ΠΑΟΚ αυτομάτως φεύγει από το γκρουπ των αδυνάτων, να το πω έτσι, στο τρίτο προκριματικό και ανεβαίνει στον γκρουπ των δυνατών. Μέχρι τότε βέβαια υπάρχει πολύς χρόνος. Υπάρχει, εντάξει, σχεδόν ένας μήνας. Και το θέμα για τον ΠΑΟΚ με βάση και αυτά που είδαμε σήμερα είναι να δούμε λίγο καλύτερη εικόνα σταδιακά. Και βέβαια το κομμάτι το οποίο απασχολεί τους πάντες και είναι φυσιολογικό, γιατί όποιος βλέπει τα παιχνίδια μπορεί και ακόμα και τα φιλικά που... Αυτό που έλεγα πριν με τον Βασίλη Καβαδία έξω, εγώ προσωπικά τα φιλικά τα θεωρώ όχι χαμένο χρόνο, αλλά επί της ουσίας λίγα πράγματα σου προσφέρουν. Βλέπουμε ότι ο ΠΑΟΚ έχει είτε έτσι είτε αλλιώς, είτε με κάποια καινούργια πρόσωπα, είτε με διάφορες δοκιμές που κάνει ο Φερέιρα, έχει μια σταθερότητα στην άμυνα.
και μεσοπαιδευτικά, είτε έτσι είτε αλλιώς πάλι, βρίσκει κάποια πράγματα τα οποία κάνει καλά, ακόμα και με καινούργια πρόσωπα. Εκεί στον άξονα υπάρχει πρόβλημα. Και είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή, το είπε ο Χατζησαρίας σήμερα ότι το θέμα μας, το θέμα του ΠΑΟΚ σήμερα, που έπαιξε και ο συγκεκριμένος λίγο παραπάνω, ήταν ότι δυσκολεύεται αρκετά να βγάλει την μπάλα από την άμυνα. Και είναι φυσιολογικό γιατί σήμερα, ας πούμε, για παράδειγμα, το δίδυμο που ξεκίνησε το παιχνίδι ήταν ο Μίσιτς με τον νεαρό το Τσιγκάρα. Ο οποίος Τσιγκάρας ήταν και αρκετά καλός στο διάστημα που αγωνίστηκε. Ίσως ήταν και καλύτερος του ΠΑΟΚ στο διάστημα που αγωνίστηκε ο Τσιγκάρας. Είναι σχήμα το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, δηλαδή να δούμε ένα σχήμα σε επίσημο παιχνίδι που να έχει το Χατζησαΐα στο κέντρο της άμυνας, τον Μίσιτς και τον Τσιγκάρα στον άξονα, νομίζω αυτή τη στιγμή δίνει είναι 0,03% να γίνει μέσα στη σεζόν. Καταρχάς δεν ξέρω αν κάποιος από αυτούς τους τρεις, και οι δύο, ή ένας ή τρεις θα είναι στο ρόστερ μέσα στην ομάδα, μέσα στη σεζόν. Οπότε θα πρέπει σιγά σιγά να πάμε λίγο στο επόμενο βήμα, δηλαδή να αρχίσει και ο Φερέιρα να δοκιμάζει κυρίως ενδεκάδες συγκεκριμένες ή την ενδεκάδα που έχει στο νου του, βλέπει ότι είναι πιο έτοιμη, όπως θέλετε πείτε το, για τα προγραμματικά του Champions League. Και βέβαια σε αυτήν την ενδεκάδα να προσθεθεί ένας ακόμα παίχτης στο κέντρο, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση. Δεν ξέρω στην πορεία, ποτέ δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι μέχρι την 31η Αυγούστου αν θα υπάρξει κι άλλος εκεί. Μιλάμε με τα τωρινά δεδομένα. Το αν θα υπάρξει επίσης ένας αριστερός back, εκεί που βλέπουμε ότι ο Φερέιρα, ειδικά τις τελευταίες ημέρες, χρησιμοποιεί αρκετά τον Ροντρίγκο, ο οποίος τον Ροντρίγκο ήρθε ως backup παύλα συνέχεια του Μάτος, αλλά στα φιλικά μέχρι τώρα τον έχουμε δει να παίζει πολύ λίγο στα δεξιά. Νομίζω στο παιχνίδι με την Αλκμαρ έπαιξε μόνο στα δεξιά. Ελείψη και του Βιρίνη από εκεί, από τα αριστερά. Τον βλέπουμε να παίζει μαζί με τον Γιαννούλη να μοιράζει τη θέση. Και κάποια στιγμή, είτε αργά είτε πιο γρήγορα, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα κινηθεί για ένα ακόμα επιθετικό. Συν το ότι το λέει και ο Φερέιρα, το είπε μετά το μάτς με την Νόρτζελαν, το είπε λίγο διαφορετικά σήμερα, ότι δεν είναι προπονητής ο οποίος δουλεύει με 30 παίκτες, πλέον παίξει 29 μετά την αποχώρηση του Μελιόπουλου. Νομίζω ότι στο δεύτερο σάββατο της προετοιμασίας ο ΠΑΟΚ θα πάει με λιγότερους παίκτες από εδώ, από αυτούς που έχει τώρα, συν αυτούς που είναι να προκύψουν από τις μεταγραφές. Η παρουσία του Γιώργου Σαββίδη εκεί νομίζω ότι θα φέρει εξελίξεις σε αυτό το κομμάτι. Χθες είχε μία συνάντηση το βράδυ που ήταν συνάντηση ουσιαστικά γνωριμίας σε πρώτη φάση με τον Φερέιρα, ο οποίος μην ξεχνάμε ότι συμφώνησε με τον ΠΑΟΚ, υπέγραψε το συμβόλαιό του και πήγε στην Ολλανδία. Δεν έχει βρεθεί στη Θεσσαλονίκη ακόμα, καθώς έτσι όπως έγινε το σκηνικό με τον Λουτσέσκου και την προετοιμασία η οποία ξεκινούσε, ο Πορτογάλος έφυγε κατευθείαν για εκεί, για την Ολλανδία. Οπότε χθες ήταν και μια συνάντηση γνωριμίας και φυσικά, όπως αντιλαμβάνεστε, ήταν και μια κουβέντα για το κομμάτι το μεταγραφικό. Εκεί είναι και ο τεχνικός διευθυντής του ΠΑΟΚ, ο Μάριο Μπράνκο. Νομίζω ότι μέσα αυτές τις μέρες αυτό το κομμάτι θα παρουσιάσει εξέλιξη και πρέπει να παρουσιάσει εξέλιξη. Έτσι. Ειδικά το κομμάτι που έχει να κάνει με τον άξονα και την ενίσχυση εκεί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί αν σκεφτεί κανείς το περσινό ρόστερ, αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ δεν έχει κανέναν από το περσινό ρόστερ στον άξονα του. Δεν έχει ούτε το Μαουρίσιο που είναι τραυματίας, ούτε το Βέρμπλουμ που είναι τραυματίας, ούτε το Κάνιας που είναι στον Ερυθρό Αστέρα, ούτε το Σάχοφ που είναι στη Λέτσε. Υπάρχει μόνο ο Μίσης, ο οποίος ήρθε πέρσι τον Ιανουάριο, δανεικός και ουσιαστικά μια λύση βάθους. Έτσι. Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι εκεί στον άξονα, στο κέντρο, στα αμυντικά χαφ, τέλος πάντων στους κεντρικούς μέσους, οι μέρες που περνάνε, όσο περνάει κάθε μέρα, τόσο μεγαλώνει και λίγο το πρόβλημα. Οπότε όσο πιο νωρίς μέσα σε αυτές τις μέρες έρθει ο παίκτης, τόσο το καλύτερο για τον ΠΑΟΚ. Έχω μία αίσθηση ότι στο δεύτερο κομμάτι της προετοιμασίας του, δηλαδή την άλλη Πέμπτη, που θα ξαναφύγει ο ΠΑΟΚ για την Ολλανδία, νομίζω ότι μέχρι τότε θα έχουν έρθει και ένας ακόμα,
αμυντικό, κεντρικός μέσος, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν μπορεί να είναι ένας ακόμα που να έρθει και να δώσει βάθος στο ρόστερ να βοηθήσει. Πρέπει να είναι μια λύση υψηλού επίπεδου. Το θέμα του Ολιβέιρα διατηρείται λίγο στην επικαιρότητα, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο είναι κάτι που μπορεί να φέρει άμεσα εξέλιξη. Δεν θα μου κάνει καμία εντύπωση αν το θέμα του Ολιβέιρα επανέλθει στο προσκήνιο υπό προϋποθέσεις προς το τέλος της μεταγραφικής περίοδου. Αν, ξέρω εγώ, η Πόρτο έχει πάρει και άλλο παίξει στο κέντρο. Αν δεν έχει προκύψει κάποιο άλλο ενδιαφέρον για τον Ολιβέιρα. Δεν θα μου κάνει καμία εντύπωση αν ο Πάκο επιστρέψει στην πορεία. Γιατί το έχω πει και άλλες φορές ότι η μεταγραφική περίοδος είναι λίγο roller coaster, είναι λίγο τρενάκι του τρόμου. Δηλαδή από εκεί που είσαι πάνω, ξαφνικά μπορεί να βρεθείς κάτω και αμέσως θα ξαναβρεθείς πάνω. Επαφές μπορεί να έγιναν σε ένα χρονικό διάστημα και να μην προχώρησαν, να γίνουν σε ένα άλλο και να είναι πιο έτσι έτοιμες οι πλευρές, οι εμπλεκόμενες για να ολοκληρωθεί το θέμα. Έτσι, το θέμα του Ολιβέιρα, από τη στιγμή που τον θέλει και ο Φερέιρα και τον ξέρει πολύ καλά και από την Πόρτο, να δούμε πώς μπορεί να εξελιχθεί. Θα είναι έκπληξη να είναι ένα θέμα το οποίο θα τελειώσει άμεσα τώρα. Δηλαδή να ξαφνικά να βγει προς τα έξω ότι ο ΠΑΟΚ τελειώνει το θέμα του Φερέιρα. Θα μας κάνει εντύπωση, δεν μπορώ να το αποκλείσω. Έτσι. Αλλά θα είναι κάτι που φαίνεται έκπληξη τουλάχιστον με τα τωρινά δεδομένα. Σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα είναι σε φάση να έχει γεμίσει το ρόστερ του όπως θα ήθελε μέσα στις επόμενες ημέρες. Και πάντα βέβαια να σκεφτόμαστε ότι επειδή είναι και περίοδος προετοιμασίας, να έχουμε λίγο στο νου μας και τα διάφορα προβλήματα που μπορούν να προκύπτουν έτσι, στο διάστημα των προπονήσεων. Δηλαδή, σήμερα δεν έπαιζε ο Λικαντούρη, ο οποίος υπολογίζεται τουλάχιστον σε αυτή τη φάση για εκεί, για τον άξονα. Έχει ένα θέμα που τον ταλαιπωρεί με το μάτς με την Νόρτζελαντ. Δεν έπαιξε σήμερα. Μπορεί να έχει και άλλα τέτοια ζητήματα μέσα στην προετοιμασία. Είναι κάτι που δεν είναι ασυνήθιστο. Σε κάθε περίπτωση, ξαναλέω ότι η παρουσία του Σαββίδη εκεί και γενικότερα όλη αυτή η αναγκαιότητα που υπάρχει για ενίσχυση στον άξονα, νομίζω ότι μέσα στις επόμενες ημέρες, μέσα στα επόμενα 24 ώρα, θα φέρει εξέλιξη. Τώρα, αν θα δούμε την Παρασκευή στη Ρουμανία, στο φιλικό με την Κλουζ, μια ομάδα που δεν θα χωριστεί σε δύο εντεκάδες και με λίγο μεγαλύτερη συνοχή, θα περιμένουμε να το δούμε. Αν δεν κάνω λάθος, το παιχνίδι εκείνο στη Ρουμανία του Πάκου είναι σε 9 η ώρα το βράδυ της Παρασκευής. Ο Φερέιρα είπε σήμερα στη δηλώση του, μεταξύ άλλων, ότι αυτά που ήθελα να δω τα έχω δει από την περασμένη Δευτέρα ουσιαστικά που είναι με την ομάδα, 8 ημέρες, εννοώντας το κομμάτι που έχει να κάνει με δοκιμές και όλα αυτά. Τις αποφάσεις του προφανώς θα τις πάρει μέσα στις επόμενες ημέρες για παίχτες που είναι να κοπούνε από το ρόστερ, και συνέχεια να προκύψει αυτό το οποίο αναφέρουμε που έχει να κάνει με την ενίσχυση και με τους παίχτες που είναι να έρθουν. Λοιπόν, αυτά μετά το ΠΑΟΚ. Μετά το διάλειμμα θα ξαναπάμε στην Ολλανδία, αλλά θα πάμε στο Horst, νομίζω ότι, όχι Horst, κάπου εκεί στο Arnhem είναι ο Χρήστος, αν δεν κάνω λάθος, να μας μεταφέρει και τα νέα από την πλευρά του Άρη, που συνεχίζει εκεί την προετοιμασία. Το Άρης που έχει αύξηση σήμερα εδώ στη Θεσσαλονίκη παίκτη. Στοίχημαν.gr είναι μαζί μας. Η Στοίχημαν έχετε καθημερινά τις καλύτερες αποδόσεις που κυκλοφορούν στην αγορά. Στοίχημαν έχετε μια πολύ μεγάλη γκάμα στοιχηματικών επιλογών κάθε μέρα, και με το Champions League τα προκριματικά που ξεκίνησαν και με το Europa League και με το Wimbledon που είναι σε πλήρη εξέλιξη και πλησιάζει προς το τέλος του, με τα πρώιμη τελικά, τα ημιτελικά και όλα αυτά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η Στοίχημαν είναι η επιλογή σας. Κατεβάζει την εφαρμογή και στο tablet και στο κινητό, όπου και αν είστε, και την έχετε μαζί σας. Πάμε λοιπόν στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο για δεύτερη ώρα, να πάμε στην Ολλανδία και να πάρουμε ρεπορτάζ και για τα τουάρι. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεύτερη ώρα εκπομπής. Μπαλαντέρ, ο μοναχικός μπαλαντέρ αυτής της εβδομάδας. Εμείς εδώ, η βοηθή του κεντρικού παρουσιαστή, του Νίκου Παπαδόπουλου, εδώ και σήμερα, Τρίτη 9 Ιουλίου. Με αυτά και με αυτά, 9 Ιουλίου, φτάνουμε στα μέσα του καλοκαιριού. Με χαρά είδα σήμερα, με ανακούφιση είδα ότι από αύριο το βράδυ έρχονται έκτακτα καιρικά φαινόμενα, Μακεδονία.
πέφτει η θερμοκρασία κάτω από 30 και θα βρέξει. Δηλαδή, ειλικρινά κάνω την προσευχή μου για να γίνει αυτό το πράγμα, γιατί εδώ και ένα μήνα η κατάσταση αρχίζει να γίνεται αφόρητη με τη ζέστη. Σήμερα είμαστε καλύτερα από χθες. Χθες ήταν εκπληκτικό. Χθες πρέπει να έχει καμιά 184% υγρασία και ήταν ένα καταπληκτικό, έτσι, ήταν πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Όταν έφυγες, το πήρες χαμπάρι και εσύ αυτό που σου έλεγα. Που λέγαμε χθες ότι έχει 32-33 βαθμούς Κελσίου. Η κατάσταση ήταν χθες πραγματικά αφόρητη το βράδυ. Καλά ρε παιδί μου, και σήμερα είναι άσχημα, αλλά δεν είναι όπως θες. Και σήμερα, ας λέμε, βελτιώνεται από ένα σημείο και μετά, το πρωί, 8 παρατέταρτο, κάποιος βγήκε βόλτα με το σκύλο στην παραλία και δεν κουνιότανε φύλλο. 8 παρατέταρτο. Δηλαδή γύρισε σπίτι 9 παρά, ιδρωμένος. Έτσι, δηλαδή, τι να πω, δεν ξέρω. Ελπίζω αυτά τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα να είναι σε νορμάλ κατάσταση, δηλαδή μην έχει πρόβλημα κόσμος. Έτσι, και γενικότερα λίγο να δροσίσει, γιατί έχουμε σφίξει με αυτό το σκηνικό με τη ζέστη και ειδικά εμείς που δεν την παλεύουμε και πολύ με υδρώτες, με ζέστες και όλα αυτά, είστε και εσείς που γουστάρετε πολύ ρε παιδί μου το καλοκαίρι, πολύ ωραία, είμαστε και εμείς που δεν την παλεύουμε και τόσο λόγω της ζέστης, λίγο έτσι να ανακουφιστούμε μέσα στις επόμενες ημέρες. Νομίζω ότι γενικότερα μέσα στις επόμενες ημέρες θα πέσει λίγο η θερμοκρασία, δεν θα είμαστε εκεί στα 33, 34, 35, θα πάμε λίγο παρακάτω. Ας πούμε στην Ολλανδία για παράδειγμα, οι συνάδελφοι από το όμορφο Άπεντρο μας μεταφέρουν ότι είναι βροχή, 14 βαθμοί, 15, 18, είναι ωραία. Χρήσανθε, εσύ τι καιρό έχεις εκεί πέρα φίλε? Στο όμορφο Ντούρβερτ. Στο Ντούρβερτ, αυτό δεν θυμόμουν, Άρνεμ έλεγα και έλεγα δεν είναι Άρνεμ, είναι κάπου εκεί στο Άρνεμ. Ντούρβερτ και πώς το λένε αυτές τις ομάδες, δεν ξέρω, αλλιώς λέγεται το χωριό. Ναι. Χάσλαμ κάπως έτσι. Ναι. Με 2 χιλιόμετρα από εμάς είναι το χωριό, εντάξει. Κοίταξε, σήμερα που ψυχάλιζε, από ό,τι μας είπανε, εμείς ήμασταν στην Ουτρέχτη. Ναι. Λέ. Δηλαδή θα πάρεις τη συντροφιά σου, ναι, και θα τη φέρεις διακοπές στην Ολλανδία. Είναι λίγο ακριβά, αλλά πραγματικά, εγώ που δεν είμαι πολύ φαν, ξέρεις τώρα τέτοια πράγματα, έχει πολύ ωραίες πόλεις. Ναι. Έχει πολύ ωραίες πόλεις. Βέβαια με αυτούς που συνομιλείς, τους άλλους εδώ που ανέφερες πριν, πού να σηκωθούν να πάνε, να αντιληφθούν τα κανάλια. Σε παρακαλώ. Εγώ έχω tour operator εδώ πέρα, συναδέλφους που ξέρεις ότι είναι αυτή η δουλειά τους. Δεν είναι τουρίστες κανονικοί και ξέρουν τα πάντα στα τουριστικά. Ναι. Με πήγαν στα κανάλια από εδώ, με πήγαν στα εμπορικά κέντρα. Οφείλω να ομολογήσω ότι κατέγραψα, γιατί έχω την εφαρμογή σε Samsung. Mm-hmm. Φίλε, κάναμε 12,5 χιλιόμετρα. Περπατητό! Μέσα στα εμπορικά κέντρα, στα μαγαζιά, πάνω κάτω, δεξιά, αριστερά. Βέβαια, εγώ δεν είμαι και πολύ τεκνός, έπρεπε να πάρω για όλους πράγματα. Ναι. 12,5 χιλιόμετρα. Μπράβο, 6 ώρες και 10 λεπτά. Μπράβο, ρε παιδιά. Να υποθέσω, Χρήστανθε, ότι αυτό συνδυάστηκε με το ρεπό που είχε η ομάδα, μάλλον το απόγευμα. Έτσι, και εσείς βρήκατε την ευκαιρία, οι συνάδελφοι, για να βρεθείτε στην Ουτρέχτη. Η Ουτρέχτη είναι 50 χιλιόμετρα. Μάλιστα. Αλλά είναι εκπληκτική πόλη. Εντάξει. Το Άρνεμ είναι ωραία. Θα λέγαμε είναι μια κλασική πόλη έτσι εκεί κεντροβορειοκεντρικής Ευρώπης, έτσι. Τα κανάλια, δίπλα στα κανάλια εκεί και στα ποτάμια, τα μαγαζιά, φυσικά βρήκαμε Έλληνες, έτσι. Mm-hmm. Βρήκαμε ένα γυράδικο με έναν Έλληνα τα Γιαννητά και βρήκαμε στο σε ένα άλλο μαγαζί μια κοπέλα φοιτήτρια από την Καρδίτσα, η οποία ήταν άσα. Αναγέννηση Καρδίτσα. Ναι ρε φίλε. Ναι. Άσα, σωστά. Άσα. Αλλά είναι ωραία, είναι πάρα πολύ ωραία. Βέβαια είναι πανάκριβη η ζωή τους, είναι πανάκριβη. Εντάξει, δεν είναι η δική μας η μισθή εδώ πέρα, δεν. Ναι. Θα μου πεις η δική μας η μισθή στην Ελλάδα, δεν. Σκέψου εδώ. Μάλιστα. Αλλά εντάξει. Μάλιστα. Κατά τα άλλα το πρωί είχαμε προπόνηση, mm-hmm, στην ομάδα και εδώ πήγανε βόλτα οι παίκτες και όλοι αυτοί, θα πάμε εμείς βόλτα. Okay. Το απόγευμα λοιπόν, ξεκίνησα από αυτό. Το απόγευμα είχαν την ευκαιρία, επειδή τους έδωσε το ρεπό να χαλαρώσουν ο Σάββας ο Παντελίδης, άλλοι πήγαν στο Άρνεμ, άλλοι πήγαν στο Ρότερνταμ, άλλοι πήγαν στην Ουτρέχτη που ήμασταν και εμείς. Όλα αυτά είναι σε απόσταση 50-60-70 χιλιόμετρα. Οπότε αντιλαμβάνεσαι, είναι και εύκολη η πρόσβαση σε μια πολύ flat χώρα όπως η Ολλανδία, χωρίς βουνά. Και έτσι ξεκουράστηκαν οι παίκτες. Έπρεπε τώρα αυτή την ώρα, δεν νομίζω 10 το βράδυ θα αναγυρίσουν. Φαντάζομαι έχουν επιστρέψει όλοι στο ξενοδοχείο για να ξεκουραστούν, γιατί από αύριο έχει πάλι διπλές προπονήσεις. Σήμερα το πρωί έκαναν την προπονήση ο Λάζος
με περισσότερη μπάλα, με περισσότερη τακτική, με τελειώματα, περίπου μια μισή ώρα. Ο Σάββας ο Παντελίδης, με τον οποίο μιλάμε καθημερινά, λέει ότι βλέπει σαφέστατα μια βελτίωση στους ποδοσφαιριστές σε σχέση με το ξεκίνημα. Η αλήθεια είναι ότι πέσαν και λίγο στα βαθιά. Δηλαδή μια μέρα στην προετοιμασία κατευθείαν πήγανε ταξίδι και φιλικό σε ένα γήπεδο το οποίο από ό,τι φαίνεται την πλήρωσε ο Λάρσον. Μπορεί να τραυματίσει και στο επόμενο μάτσο, αλλά νομίζω ότι έπαιξε το ρόλο του και το προηγούμενο παιχνίδι για τον Σουηδό, ο οποίος είναι αυτός ο οποίος θα μείνει από ό,τι φαίνεται εκτός του αγώνα με την ΑΕΛ Λεμεσού. Γιατί εκτός από τη διάταση την οποία υπέστη, έχει και ένα είδημα στο ίδιο σημείο στο πόδι του από μια κλωτσιά που έφαγε στο παιχνίδι αυτό. Συνήθως αυτό είναι 2-3 εβδομάδες, 15-20 μέρες η πρόβλεψη από θεραπείας. Όταν όμως είσαι στο ξεκίνημα της προετοιμασίας, αντιλαμβάνεσαι ότι είναι και λίγο πιο δύσκολο για τον ποδοσφαιριστή να αποκαταστήσει το τραύμα του και να μπει σε κανονικούς ρυθμούς. Άρα λογικά δεν θα τον έχει ο Άρης στο πρώτο παιχνίδι. Εντάξει, ιατρικά θαύματα γίνονται. Έτσι, πολλές φορές μιλάμε για 15-20 μέρες, τον βλέπεις σε 10 μέρες, δεν είναι κανονικά μέσα. Ναι. Αλλά η πρόβλεψη πρώτη λέει ότι δεν θα είναι ο ποδοσφαιριστής στο πρώτο και πιθανότητα και στο δεύτερο. Αλλά στο δεύτερο υπάρχει μια ελπίδα να πάρει κάποιο χρόνο συμμετοχής, έστω ως αλλαγή. Αυτό που εύχεται ο Άρης αυτή τη στιγμή είναι να μην έχει άλλο τραυματισμό. Γιατί μέσα σε επιθετικά λύσεις έχει ο Άρης και έχει πολλές. Δηλαδή μπορεί, θα καλύψει την θέση του Λάρσον, την κοινή. Δεν μιλάμε για κάποιον παίκτη τυχαίο. Ίσα-ίσα νομίζω ότι είναι ο καλύτερος παίκτης του Άρη αυτή τη στιγμή στην προετοιμασία, με διαφορά από τον δεύτερο. Και εναλλακτική λίστα έχει έναν επίσης πάρα πολύ καλό ποδοσφαιριστή. Εγώ θεωρώ προσωπικά ότι αυτοί οι δύο ποδοσφαιριστές, ο Ντιγκινί και ο Μαρτίνες, είναι η καλύτερη της προετοιμασίας μέχρι στιγμής για τον Άρη. Άρα όταν έχεις εναλλακτική τον Μαρτίνες, βασικό τον Ντιγκινί, προφανώς και δεν έχεις πρόβλημα. Με δεδομένο ότι από την άλλη πλευρά θα παίξει ο Φιφαντζίδης και μπορείς να χρησιμοποιήσεις ως εναλλακτική και άλλους ποδοσφαιριστές, είτε αυτός λέγεται Τόνσο, είτε για ένα 20 λεπτό, 25 λεπτό, 30 λεπτό ο Ντουάρτε. Υπάρχουν λύσεις μεσοεπιθετικά για τον Άρη και εκεί δεν έχει ζήτημα. Αν βεβαίως όλοι αυτοί παραμείνουν υγιείς. Τώρα, άμα χτύπα ξύλο, χτυπήσει κι άλλος, τότε θα έχουμε σαφέστατα πρόβλημα. Και μην ξεχνάμε ότι εκτός από τον Λάρσον, στα πιτ εδώ και καιρό, για την θέση, για το πρωτάθλημα δηλαδή εννοώ, για τη σεζόν, είναι και ο Μπρούνο Γκάμα, ο οποίος 17 Ιουλίου έφυγε αυτό στη Θεσσαλονίκη. Μπρούνο Γκάμα. Τέλη Αυγούστου, βέβαια. Τέλη Αυγούστου θα είναι και αυτό σε θέση σιγά σιγά να ξεκινήσει προπονήσεις. Σεπτέμβριο θα τον έχει και αυτόν. Άρα δεν μπορεί να πει ότι έχει πρόβλημα στη συγκεκριμένη θέση. Γιατί διάβαζα κανένα δυο σχόλια στο Facebook, πάνε πάρε παίκτη. Δηλαδή να πάνε πάρει παίκτη, επειδή ο άλλος θα ρωτήσει για δύο εβδομάδες και περιμένει και τον Μπρούνο Γκάμα. Δηλαδή 300 και 250-550 θα πάρει κι άλλο. Ωραία είναι αυτά. Να τα λέει ο κόσμος, αλλά απέχουν από την πραγματικότητα πάρα πολύ. Να πω ότι πριν από λίγο, κυριολεκτικά πριν από λίγο, υπέγραψε για 2 χρόνια ο Λούκας Σάσα, ο Βραζιλιάνος αμυντικός. Εκεί θα σε πήγαινε για την άφηξη οποίος που υπήρχε σήμερα στη Θεσσαλονίκη, έτσι, γιατί προφανώς αύριο να μένετε επάνω. Ναι, είσαι στις 6 στη Θεσσαλονίκη. Πέρασε και τα εργομετρικά κατευθείαν και ήταν λίγο ψόφιος, γιατί ήρθε από τη Βραζιλία, δεν είναι από το δίπλα. Αλλά ήταν ok, τα εργομετρικά του ήταν εντάξει. Υπέγραψε λοιπόν το συμβόλαιο για τα επόμενα 2 χρόνια και αύριο θα έρθει εδώ στην Ολλανδία, να το δούμε και από κοντά, να το δει και ο Σάββας ο Παντελίδης, μαζί με τον Τίνο Διαμαντόπουλο, τον αθλητικό διευθυντή της ομάδας, που θα έχει την ευκαιρία να τα πει και με τον Σάββα Παντελίδη και για την πρόοδο της προετοιμασίας και για τα μεταγραφικά και για όλα τα ζητήματα. Και προφανώς να δουν και πώς πάει η περίπτωση του Κασάδο, του πρώην παίχτη της Ξάνθης πλέον, ο οποίος έχει προταθεί, εξετάζεται, έχει μπει σε μια διαδικασία διαπραγματεύσεων με τον Άρη. Βέβαια, είναι από τα ωραία αυτά του ποδοσφαίρου. Ο Κασάδο πέρσι έπαιρνε στην Ξάνθη 75.000 ευρώ συμβόλαιο. Ο Άρης του πρότεινε 100.000 ευρώ συμβόλαιο και αυτός ζήτησε 200. Πάρα πολύ ωραία. Παλικάρι μου, γιγαντά μου, παιχταρά μου, έπαιζε στην Ξάνθη. Οκ, 54 συμμετοχές έχει σε 2 χρόνια, γεμάτες χρονιές, χωρίς καμία αμφιβολία. Από τους καλούς ποδοσφαιριστές, παίζει αριστερό μπακ και στόπερ. Σε μερικές περιπτώσεις έπαιξε με την Ξάνθη όποτε τον χρειάστηκε. Σίγουρα είναι μια καλή περίπτωση, αλλά δεν γίνεται. Τα 75 βρε αγόρι να μου να πας στα 200, εντάξει, στα 31 σου. Βέβαια αυτός λέει ότι έχει μια πολύ καλή πρόταση από την Αυστραλία. Σε αυτές τις περιπτώσεις η απάντηση είναι καλά να περάσεις στην Αυστραλία. Καλή συνέχεια στην Αυστραλία. Θα δούμε βέβαια, κοίταξε, θα δούμε τώρα βέβαια. Γιατί ο Άρης του είπε, αυτό το καλωσταριάκι το θέλεις, take it or leave it. Ναι.
Όργο του Αυστραλία. Θα δούμε τι θα γίνει με την περίπτωσή του που είναι ανοιχτή. Δεν φαίνεται να είναι ανοιχτή του Ιμπάνιες, ο οποίος είναι μέρος του Σανθάρι. Έπαιζε παλιότερα στην Δυναμό Ζάγκρεμπ. Ναι. Ναι. Α, μάλιστα. Καλός ποδοσφαιριστής. Καλός παίκτης. Τον θυμάμαι από εκείνα τα παιχνίδια τότε του ΠΑΟΚ με την Δυναμό Ζάγκρεμπ. Αριστερό μπακ δεν είναι ή όχι? Αριστερό μπακ είναι καλό. Ναι, αριστερό μπακ είναι καλός παίκτης. Ναι, ναι. Εγώ όμως όπως έλεγα και χθες καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας στο ραδιόφωνο, όταν ακόμα ήταν σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις, τον θεωρώ σε πτωτική πορεία. Mm-hmm. Είναι στα 31 του. Δεν το λέω επειδή είναι στα 31 ότι είναι σε πτωτική πορεία, βλέποντας τις συμμετοχές του και την παρουσία του στα πρωταθλήματα. Mm-hmm. Θεωρώ ότι είναι σε πτωτική πορεία. Το παλικάρι ξεκίνησε να ζητάει 350, έχει πάει στα 300, ο Άρης του είπε μέχρι τα 200 μπορώ. Αυτά μπορώ να δώσω. Take it or leave it. Λέει, ναι, ναι, αλλά μου έχει κάνει λέει, πρόταση η Ντενιζλή Σπορ 450. Τώρα υπάρχει κάποιος ο οποίος να το έχει κάνει πρόταση 450 Ντενιζλή Σπορ και να συζητάει με σένα για τα 200. Εντάξει. Ωραίος ο Κροάτης, μάνατζερ που έχει. Mm-hmm. Κάθε φορά που είχε επικοινωνία με τον Άρη μετά από ένα τέταρτο, έβλεπα σε συγκεκριμένα ελληνικά site ότι και μια άλλη ομάδα ενδιαφέρεται για τον συγκεκριμένο. Μια είναι η Denizli Sport, μια η New Elton Boys. Συγχαρητήρια. Προφανώς και έχει μια πρόσβαση ο άνθρωπος στους Έλληνες δημοσιογράφους. Αλλά εντάξει παιδιά, αυτά τα κάναμε όταν έβγαιναν μόνο τα ένδοξα σπορ του Μίμι Μπούντα. Υπήρχε μια εφημερίδα, ενημερωνόμαστε από αυτά. Υπάρχει ίντερνετ πλέον. Μπορούμε να δούμε και τα στατιστικά του και τα πάντα όλα και το αν ενδιαφέρεται η New, η Old ή οποιοδήποτε ή οποιαδήποτε άλλα παιδιά από την Αργεντινή ή τη Βραζιλία. Ναι. Ο Άρης δεν πρόκειται να δει πάνω από 200 χιλιάρικα, με κάποια bonus πήγαινε στα 220-230. Ο τύπος είπε ότι θέλει, έχει χρόνο ακόμα και θέλει να το σκεφτεί. Ο Άρης δεν έχει τέτοια περιθώρια. Οπότε καλώς το παλικάρι να πάει να πάρει τα 350 από την Denis Lee Sport. Αλλά αυτό είναι και μια απόδειξη, Νίκο, για το τι συμβαίνει στις στις μεταγραφές και πρέπει να λαμβάνει ο κόσμος υπόψη του κάποιες παραμέτρους. Πάμε μια ομάδα βιάζεται για να πάρει παίχτη γιατί έχει παιχνίδι 25 Ιουλίου, πολλές φορές θα τον πληρώσει διπλά και τριπλά. Διαφορετικά τον έχεις και περιμένεις μέχρι τις 25 Αυγούστου. Δεν θα πιέζει κανένα στον Άρη. Αυτό έλεγα και εγώ πριν με αφορμή το θέμα του Ολιβέρα που είναι για τον ΠΑΟΚ, ότι μπορεί σήμερα που μιλάμε να φαίνεται πολύ δύσκολο και μπορεί 25 Αυγούστου να δώσεις κάποια χρήματα για να τον πάρεις. Έτσι είναι η μεταγραφική περίοδος. Παρόμοια είναι έτσι η κατάσταση του Ματέο Γκαρσία. Ο Ματέο Γκαρσία που τον επίσης περίπτωση τον Απρίλιο, που παίζει πολύ καιρό. Ναι. Σωστά. Τον Απρίλιο αυτοί λέγανε όχι στο 1 εκατομμύριο που έδινε ο Άρης, ένα 200 πόσο έδινε, είναι κάποια μπόνους. Πες ότι ήταν 1,5 με τα μπόνους και όλα αυτά. Έδινε και μετρητά. Σε δόσεις 1 εκατομμύριο ευρώ είναι αυτά τα μπόνους και λέγανε όχι, εμείς θα το δώσουμε 3 εκατομμύρια. Και μάλιστα είχε πει δύο πρόεδρος, έχει πουληθεί. 3 εκατομμύρια έχει πωληθεί σε ελληνική ομάδα. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Όχι ο ΠΑΟΚ είναι, όχι ο Ολυμπιακός είναι, όχι η ΑΕΚ είναι, όχι ο Άρης δεν είναι. Πάρα πολύ ωραία. Φτάσαμε τον Ιούλιο. Είναι να πουληθεί. Ο παίκτης είναι ο πουλημένος και καλά. Θυμίζω τότε ότι έβγαινε και ο παίκτης και προσωπική και λέγανε παιδιά πώς πουλήθηκε ο Ματέο, χωρίς να ξέρουμε εμείς που πουληθήκαμε. Τέλος πάντων η παράνοια υπήρχε. Τώρα του δώσανε άδεια να πάρει αυτή η ομάδα για να πουληθεί. Mm. Δηλαδή εντάξει. Ο Ματέο πιέζει να έρθει στον Άρη. Okay. Προφανώς όμως και η πρόταση του Άρη δεν μπορεί να είναι η ίδια με τον Απρίλιο. Γιατί ο Άρης έχει πάρει τον Ιντέγε, έχει πάρει τον έναν, έχει πάρει τον άλλον, έχει κάνει ένα σχεδιασμό, έχει δώσει αρκετά λεφτά στο Φετφατζίδη που είναι στην ίδια θέση. Οπότε ο Άρης τώρα έχει διαφοροποιήσει την πρότασή του προς την Las Palmas, αλλά είναι ενεργή. Αν λοιπόν φτάσουμε στον Αύγουστο και είναι έτοιμος να τους ξεμείνει ο ποδοσφαιριστής και να ξέρουν ότι με την επόμενη μεταγραφική περίοδο τον Ιανουάριο μετά από 5 μήνες υπογράφει όπου γουστάρει και δεν παίρνουν μία. Εκεί θα είναι άλλα τα δεδομένα. Αλλά στην περίπτωση του Ματέου δεν έχει πίεση. Έχει τον Φετφατζίδη, έχει τον Λάρσον, όπως είπα, έχει τον Μπρούνο Γκάμα. Εκεί μπορείς να παίξεις τα διαπραγματευτικά σου όπλα, να τα θέσεις στο τραπέζι πολύ καλύτερα. Σε περίπτωση που πιέζεσαι για να πάρεις παίκτη, εκεί είναι φυσιολογικό να πληρώσει κάτι παραπάνω εδώ στο ξεκίνημα, γιατί προφανώς κανένα Συντέγη και κανένα Δουάρτε δεν θέλει να κάνει προετοιμασία τον Ιούνιο. Θα μπορούσαν, αν γούσταρα, να κάνουν προετοιμασία από τα σπίτια τους και να πει ερχόντουσαν τον Αύγουστο για να παίξουν την παλίτσα τους. Άρα επειδή υπάρχει Ευρώπη, υπάρχουν αυτά τα δεδομένα. Mm. Άρα θα δούμε και για τον Κασάβο τι ακριβώς θα συμβεί, αν θα πάει ο Άρης σε κάποια άλλη περίπτωση ποδοσφαιρική. Τώρα τα υπόλοιπα κάτι ονόματα του Κουσουρέας, Πορτογάλος, εκεί της Sporting 23 κτλ. Αυτός δεν απασχολεί. Αυτός είναι κλασική περίπτωση που έχει προταθεί σε όλες τις ομάδες και ο Ατζέντης αφού το προτείνει, παίρνει τους δημοσιογράφους και τους λέει παιδιά πρότεινα στον Άρη αυτόν, πρότεινα στην Λάρισα εκείνων και πρότεινα στην ΑΕΚ αυτόν. Μάλιστα. Εντάξει, υπάρχουν και αυτά.
δεν είναι κακό. Οι προτάσεις είναι προτάσεις. Ένα θεματάκι, έτσι. Mm-hmm. Αλλά άλλο προτάθηκε, από αυτό θα καταλαβαίνει ο κόσμος. Άλλο προτάθηκε, άλλο έρχεται. Έχει διαφορά το ένα με το άλλο. Χρήστε, επίσης, πριν κλείσουμε, ναι, προέκυψε και ένα θέμα με το Σούντγκρεν, έτσι. Που δεν ήταν εκεί, ναι, στο παιχνίδι. Αλλά ναι, το ξέραμε. Ζήτημα. Το ξέραμε από χθες ότι δεν είναι εκεί. Mm-hmm. Το ξέραμε από χθες ότι δεν είναι εκεί. Για ένα περίεργο λόγο οι Σουηδοί το ανακοίνωσαν σήμερα αυτό, παρόλο που ταξίδεψαν. Δεν ήταν στο αεροπλάνο, ναι, πήγε στην Αρμενία. Εντάξει, έχουν γίνει πράγματα για θαύματα σήμερα πάλι. Έχει αποβληθεί στο 13 ο αντικαταστάτης του. Με δύο κίτρινες κάρτες, φίλε. Πήρε μία στο 2 και μία στο 13. Αυτό βλέπω τώρα. Δηλαδή είναι δυνατόν. Στο 2, βέβαια, το πέναλτι που δίνεται στους Αρμένιους, ναι, δεν το δίνει ούτε ο πρόεδρος της Αρμενίας. Υπάρχει σε βιντεάκι. Η μπάλα έχει πάει στον τερματοφύλακα και έχει φύγει η μπάλα. Έχει βγει out. Mm-hmm. Είναι στην περιοχή αυτός, πέφτει κάτω ο Αρμένιος και δίνει πέναλτι. Μόνος του πέφτει. Και φαίνεται κάτι τέλος πάντων. Έχει αποβληθεί ο αντικαταστάτης, ο οποίος έπαιξε σήμερα μετά από ένα χρόνο που είχε χιαστούς. Και ενώ λέμε, αφού δεν πήγε στην Αρμενία, δεν πρόκειται να παίξει το άλλο. Καταρχήν, αν δεν αποβάλλουν, να πιστεύω, στο 13, δεν θα χάσει με 2-1 η Σουηδή. Τώρα θα δεχτεί πιέσεις για να παίξει στο δεύτερο παιχνίδι, ο Σούκερν. Πιστεύω και ευελπιστώ, και την ίδια στιγμή είμαι βέβαιος, με βάση τις ιατρικές μου γνώσεις, ότι θα πονάει το πόδι του πάρα πολύ. Τελευταία έχει τρέξει πάρα πολύ εκεί στο Στοχόλμη. δεν είναι σε καλή κατάσταση. Πολύ, πολύ, πολύ σοβαρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Θα πονάει το πόδι του. Χρήστε, πότε είναι να ενσωματωθεί ο Σούντιγκρεν με τον Άρη? 18 Ιουλίου. Μάλιστα. Και 17 είναι η ρεβάνς. Μάλιστα. Να σου πω κάτι. Ρε φίλε, εκεί στην ΑΕΚ, καταλαβαίνω, καλός παίκτης κτλ. Πέρα το ζητάει. Δηλαδή αυτός ξέρεις ότι αύριο, εσύ παίζεις το σημαντικότερο παιχνίδι, θες να προκριθείς στο Champions League. Ξέρεις ότι αυτός αύριο, ο Ταλτίδης, αύριο μπαίνει στο αεροπλάνο και φεύγει. Mm-hmm. Και θα τον βάλεις εσύ να παίξει. Υπάρχει περίπτωση να κάνει τάκλιν. Mm-hmm. Υπάρχει περίπτωση να βάλει κόντρα. Υπάρχει περίπτωση ψυχολογικά να είναι έτοιμος, κάτι ψυχολογικά είναι έτοιμος. Υπάρχει περίπτωση το παιδί να παίξει, όταν ξέρει ότι την άλλη εβδομάδα τον περιμένει η καινούργια του ομάδα για να παίξει η Ευρώπη. Υπάρχει περίπτωση. Αλλά εντάξει, οι Σουηδοί σκέφτονται λίγο διαφορετικά προφανώς. Θεωρώ ότι θα κάνει το πάνκιο παίκτη για να μην παίξει το συγκεκριμένο παιχνίδι. Θα δούμε. Θα δούμε. Υπάρχει μια αγωνία σίγουρα. Γιατί το καλό για τον Άρη είναι ότι πρέπει να παίξει. Όχι να δηλωθεί. Mm-hmm. Δηλαδή μπορεί να δηλωθεί. Ναι. Αλλά πρέπει να παίξει. Mm-hmm. Για να μην παίξει με τον Άρη. Δηλαδή πρέπει να μπει ένα λεπτό μέσα στο παιχνίδι. Ένα λεπτό έστω. Mm-hmm. Θεωρώ ότι έχει πρόβλημα. Έχει κουραστεί, ρε φίλε, τόσα παιχνίδια. θα παίξει το Σάββατο τώρα το παιδί πάλι. Μάλιστα. Αυτή είναι η λογική. Πάντως, μπράβο, θα δούμε. Θα δούμε. Παρικάρι... Υπάρχει μια εβδομάδα αγωνία ακόμα για το συγκεκριμένο ζήτημα και μετά θα έρθει και αυτός να ενσωματωθεί με την ομάδα στη Θεσσαλονίκη. Λογικά το βράδυ που θα γίνει το παιχνίδι με τον Ατρόμητος 18 του μήνα, mm-hmm, θα είναι εδώ, λογικά, ή αλλιώς στις 19. Παρετώντας έχουν κυκλοφόρησει τα εισιτήρια για τον Ατρόμητο, το φιλικό, και για το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι με την ΑΕΛ Μεσού. Και βεβαίως συνεχίζεται και η ροή για τα εισιτήρια διαρκείας. Δεν υπάρχει ικανοποίηση για τον αριθμό μέχρι στιγμής. Περίμεναν παραπάνω οι άνθρωποι του Άρη, αλλά ξέρεις καλά ότι σε τέτοιες περιπτώσεις, και επειδή είναι και τα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά μέσα διαρκείας, έχω την αίσθηση ότι η εβδομάδα που ως Έλληνες θα αφήσουμε τελευταία στιγμή το όλο θέμα, νομίζω ότι εκείνη την εβδομάδα, 18 δηλαδή με 25 Ιουλίου, θα δεχόμαστε τα τηλέφωνα που θα λένε γιατί έχει μόνο 4 άτομα στην μπουτίκ και γιατί το ωράριο δεν είναι και μέχρι τις 11 το βράδυ και γιατί το Σάββατο το μεσημέρι κλείνει και γιατί τα διάφορα, όλα αυτά τα θέματα, γιατί ξαφνικά θυμούνται όλοι ότι πέσουμε την Τετάρτη παιχνίδι, την Πέμπτη παιχνίδι, άρα πρέπει να πάμε την Πέμπτη το μεσημέρι να πάρουμε το διαρκείας, να βγει το καρτελάκι και να πάω να δω και το παιχνίδι. Υπάρχουν αυτά, τα έχουμε ζήσει όλα αυτά τα χρόνια, οπότε νομίζω ότι εκείνο το χρονικό διάστημα θα υπάρξει και ένα ατού που λέμε στα διαρκείας του Άρη. Πάντως τα μεμονωμένα εισιτήρια για τα παιχνίδια με τους Κύπριους πάνε καλά.
βγήκαν σήμερα στην κυκλοφορία, πάνε πάρα πολύ καλά. Ήδη έχουν φύγει πολλά. Και βεβαίως περιμένουμε να δούμε ένα γεμάτο γήπεδο κόντρα στην κυπριακή ομάδα, που επίσης είναι στο ίδιο βαθμό ετοιμότητας με τον Άρη. Έχει ξεκινήσει το ίδιο διάστημα την προετοιμασία της και τώρα βρίσκεται στο κοντινό και όμορφο Πράβετς, όπου θα δώσει και 4 φιλικά παιχνίδια και μετά θα έρθει 22 Αυγούστου από ό,τι ξέρω. Mm-hmm. 22 Ιουλίου στην Θεσσαλονίκη, για να μείνει 2-3 μέρες και να δώσει το παιχνίδι με τον Άρη. Μάλιστα. Χρήσανθε, τα είπες όλα, φίλε, και μετά και τα 12,5 χιλιόμετρα νομίζω ότι ήρθε η ώρα να ξεκουραστείς. Έτσι πιστεύω. Φίλε, πραγματικά, πραγματικά ήταν καλό όμως. Ήταν καλό όμως, γιατί τρώμε αηδίες. Κάνα κιλό χάσαμε σήμερα. Ωραία, ωραία. Μαζί με το πορτοφόλι μας. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Φιλιά, φιλιά, φιλιά. Λοιπόν, αυτά από τον Χρήστο Τζαλτίδη όσον αφορά την προετοιμασία του Άρη στην Ολλανδία. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα. Πήραμε και το ρεπορτάζ του Άρη από το κέντρο του ρεπορτάζ που είναι αυτή την εποχή, στην Ολλανδία που βρίσκεται ο βασικός στάδιο της προετοιμασίας του. Πάμε λοιπόν στο τελευταίο διάλειμμα. Στοίχημα.gr μαζί μας. Οι καλύτερες αποδόσεις που κυκλοφορούν στην αγορά, η μεγαλύτερη γκάμα επιλογών στοιχηματικών κάθε μέρα από τη στοίχημα.gr. Πάντα μαζί μας η στοίχημα. Κατεβάζει την εφαρμογή και για το κινητό ή για το τάμπλετ, για να την έχετε παντού μαζί σας. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Η οποία σήμερα, Βασίλη Καβαδία, έχει πάει νεράκι, φίλε. Δηλαδή, μέχρι να μπούμε, έχουμε τελειώσει, φίλε. Και όλα αυτά γιατί δεν έχουμε τον αρνητικό τύπο, ο οποίος με το που ξεκινάει είναι με τα μούτρα μέχρι κάτω. Βαριέμαι. Κατάλαβες. Δηλαδή, δεύτερη μέρα η εκπομπή πηγαίνει τρένο. Έχουμε άλλες δύο, βέβαια. Δηλαδή, δεν έχουμε φέρει τα μισά ακόμα τυπικά, αλλά σε κάθε περίπτωση προχωράμε πολύ καλά. Λοιπόν, εδώ μέχρι τις 12 για λίγο ακόμα. Μπαλαντέρ στο Λίμπερο 107,4, Νίκος Μουσκοβίτης πίσω από το μικρόφωνο. Αναφερθήκαμε στα τοπάω ξατουάρι. Σήμερα, για όσοι είστε εξωγήινοι, δεν έχετε δει τέλος πάντων το οτιδήποτε, ορκίστηκε η νέα κυβέρνηση. Το καινούριο σχήμα το οποίο εκλέχθηκε, σήμερα ορκίστηκε και ουσιαστικά από αύριο αναλαμβάνουν όλοι τα νέα τους καθήκοντα, τις νέες αρμοδιότητες. Είχαμε σε όλα τα υπουργεία σήμερα τελετές παράδοσης παραλαβής, χωρίς τίποτα το φοβερό. Δεν είχαμε καμία χοντράδα. Γενικά νομίζω ότι επειδή το περιμέναν όλοι, δεν ήταν κάτι που να έκανε εντύπωση. Δεν είχαμε ούτε κάτι το φοβερό. Και χθες με το Μέγαρο Μαξίμου. Σήμερα διάβασα ένα καταπληκτικό ρεπορτάζ. Βασίλη Καβαδία, διάβασα ένα ρεπορτάζ σήμερα το οποίο έλεγε ότι καταγγέλλουν από τη Νέα Δημοκρατία το Μαξίμου μύριζε τσιγαρίλα. Συν το ότι είχε κάποια μέρη, το Μαξίμου τώρα έχει δωμάτια, προφανώς και έχει, δεν ξέρω, τα οποία ήταν κλειδωμένα και δεν είχαν τα κλειδιά και φέρανε το κλειδαρά του Μαξίμου, ας πούμε, για να ανοίξει. Και μύριζε τσιγαρίλα, όπως γράφτηκε σε ρεπορτάζ σήμερα και δεν γράφτηκε σε ρεπορτάζ του, ξέρω εγώ, vasilisblogspot.com, γράφτηκε σε ρεπορτάζ του Sky, φυσικά, εννοείται. Την Κυριακή οι εφημερίδες δεν χάνονται, παιδιά. Για όσους παραμένετε ακόμα φαν, εγώ είμαι, μου αρέσει, το έχω πει πολλές φορές, ο κυριακάτικος τύπος. Νομίζω ότι θα διαβάσουμε εκπληκτικά πράγματα. Εκπληκτικά. Εκπληκτικά, ειδικά από τις εφημερίδες, ρε παιδί μου, που τέλος πάντων πρόσκυνται προς τη νέα κυβέρνηση. Και ξέρετε κιόλας, θα είναι τώρα εκείνη η εποχή με τα. Οι άνθρωποι του Προέδρου, αυτοί που τον έβγαλαν, αυτοί που θα είναι δίπλα του στο ξεκίνημα, οι πρώτες 100 μέρες σίγουρα θα υπάρχει άρθρο, σίγουρα θα υπάρχει δισέλιδο, οι πρώτες 100 μέρες του Κυριάκου, τι θα θέλει να κάνεις αυτές. Και γενικότερα παντού εντυπωσιακά βιογραφικά και τέτοια. Δηλαδή είναι, η Κυριακή θα έχει πολύ ψωμάκι. Εγώ ετοιμάζομαι για πολύ ωραία πράγματα για την νέα κυβέρνηση. Τέλος πάντων, το αναφέρω γιατί όπως και να το κάνουμε, υπάρχει κάτι καινούριο. Και ουσιαστικά ήταν τώρα και χθες και σήμερα η μέρα των αλλαγών των προσώπων τέλος πάντων και των αρμοδιότητων. Πριν από λίγο, πριν περίπου μία ώρα έγινε γνωστό ότι ο Τζίμερ Φριντέτ απάντησε θετικά στην πρόταση του Παναθηναϊκού για 3,5 εκατομμυριάκια δολάρια, που τι είναι τώρα στην εποχή μας 3,5 εκατομμύρια δολάρια σιγά, για 2 χρόνια. Είναι προφορική συμφωνία τουλάχιστον μέχρι τώρα από ό,τι βλέπω. Είναι σε φάση ανταλλαγής συμβολέων, προφανώς και με τη διαφορά της ώρας που υπάρχει με την Αμερική. Λογικά τα συμβόλαια θα έρθουν σήμερα και αύριο θα υπάρχει ανακοίνωση από τον Παναθηναϊκό.
Μιλάμε για έναν παίχτη που δεν ξέρω αν τον ανεβάζει επίπεδο, γιατί δεν έχει παίξει στην Ευρώπη και εγώ γενικά για αυτούς που έρχονται από την Κίνα έχω λίγο ένα ερωτηματικό, αλλά μιλάμε για ένα παίχτη που είναι τρομερό σκόρερ και μπορεί να αποτελέσει ένα δεύτερο πόλο στον Παναθηναϊκό πίσω, δίπλα από τον Καλάθι, γιατί νομίζω ότι πέρσι αυτό το πρόβλημά του είχε τον Καλάθι και από εκεί πέρα τίποτα. Στο ίδιο επίπεδο. Δεν ξέρω αν ο Φρυντέτ είναι στο ίδιο επίπεδο, αλλά θα έρθει για πρώτη φορά στην Ευρώπη. Είναι παίχτης που ειδικά στα κολεγιακά χρόνια περιμέναν όλοι ότι θα κάνει τρομερή καριέρα στο NBA. Δεν το έκανε για διάφορους λόγους, αλλά έχει καταφέρει να έχει ένα πολύ καλό όνομα, γιατί στην Κίνα έκανε καταπληκτικά πράγματα με πολύ μεγάλους μέσους όρους πόντων, τριπόντων και όλα αυτά. Θα τον δούμε εφόσον κιόλας ολοκληρωθεί το κομμάτι αυτό, το τυπικό το αναφέρω, γιατί το θέμα βγήκε πριν περίπου μια ώρα όταν μιλούσαμε για τα του ΠΑΟΚ και για τα του Άρη τα ποδοσφαιρικά. Σήμερα επίσης στα μπασκετικά που είπε ότι αυτήν την εβδομάδα θα τα λέω στο τελευταίο μισάωρο που είπε μόνος μου, θα αναφέρομαι. Είχε ένα δέλτα σίγμα στον ΕΣΑΚΕ, στο οποίο αποφασίστηκε κάτι μοναδικό. Δηλαδή αποφασίστηκε από τις ομάδες να παραμείνει το Λαύριο στην Α1. Τώρα εσείς θα πείτε ότι το Λαύριο αγωνιστικά έπεσε βαθμολογικά με βάση τη βαθμολογία που επικυρώθηκε. Παρ' όλα αυτά όμως το ΝΕΣΑΚΕ αποφάσισαν οι ομάδες ότι αυτό ήταν άδικο, το οποίο ηθικά αν δεν κάποιος ήταν. Γιατί το Λαύριο υποβιβάστηκε γιατί ο Παναθηναϊκός δεν κατέβηκε τελευταία αγωνιστική για να μείνει η Κίμη, η οποία Κίμη πουλάει το άφημί της και θα το πάρει κάποιος άλλος. Και αποφάσισαν λοιπόν σήμερα στον ΝΕΣΑΚΕ οι ομάδες να ψηφίσουν ότι το Λαύριο, παρότι βαθμολογικά πέφτει, ότι δεν θα πέσει. Είναι κάτι καταπληκτικό το οποίο αποφασίστηκε σήμερα. Το αναφέρουμε, δεν είναι ο Ολυμπιακός εκεί. Αποφασίστηκε επίσης ότι αυτή είναι η βαθμολογία και δεν αλλάζει, οπότε ο Ολυμπιακός με βάση τη βαθμολογία θα πρέπει να συνεχίσει στην Α2. Ας κρατήσουμε μικρό καλάθι γι' αυτό και να δούμε πού θα συνεχίσει ο Ολυμπιακός χρόνο. Κάπου διάβαζα ότι πρέπει να δηλώσει συμμετοχή στην Α2 μέχρι τις 15 του μήνα ο Ολυμπιακός. Τέλος πάντων, θα το δούμε αυτό το κομμάτι. Απλά αναφέρομαι σε αυτή την απόφαση σήμερα που ήταν στο Δέλτα Σίγμα που έγινε, γιατί είναι κάτι πραγματικά πρωτόγνωρο να έχει πέσει κάποιος βαθμολογικά, έστω και με τον τρόπο που έπεσε το Λαύριο. Και να αποφασίσουν ομάδες ότι δεν θα πέσει. Είναι άλλο ένα δείγμα του πώς λειτουργεί το μπάσκετ τους τελευταίους μήνες. Τέλος πάντων, okay, το αναφέρω. Και γενικότερα ψάχνουν όλοι να βρουν στο ΝΕΣΑΚΕ το πώς θα μπορέσουν να λειτουργήσουν το επόμενο ποτάθλημα, ό,τι και να γίνει με τον Ολυμπιακό, να βρουν μια κεντρική χορηγία για να τρέξει διάφορα πράγματα. Είναι πολλά πράγματα στον αέρα στο μπάσκετ γενικά, όχι μόνο εδώ στη Θεσσαλονίκη. Στα του ΠΑΟΚ υπάρχει εξέλιξη που έχει να κάνει με νέα διοίκηση, τέλος πάντων με επαφές, συναντήσεις και προσπάθεια για νέα διοίκηση. Χθες το βράδυ έγινε μια κουβέντα ανάμεσα στο Θανάση Κατσαρή, τους μετόχους της ΚΑΕ και ανθρώπους όπως ο Κώστας Αμυρίδης, ο Γιώργος Ολυσαρίδης και ο Φραγκούλης Φράγκος. Από όσο προκύπτει, υπάρχει διάθεση από αυτά τα πρόσωπα να βοηθήσουν ο καθένας με τον τρόπο του, δηλαδή όσον αφορά τον Κώστα Μυρίδη, οικονομικά. Όσον αφορά τον κύριο Λυσαρίδη, που είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση, είναι κοντά στο τμήμα μπάσκετ, όχι τόσο φανερά τα προηγούμενα χρόνια, αλλά κοντά, δίπλα. Το παρακολουθεί και γενικότερα έχει τον τρόπο του να είναι δίπλα. Και στον γνωστό στρατηγό, τον Φραγκούλη Φράγκο, ο οποίος και αυτός είναι πολύ έτσι κοντά και τα προηγούμενα χρόνια και στο γήπεδο πολλές φορές. Το όλο θέμα για τον ΠΑΟΚ, παιδιά, στο μπάσκετ, το λέω, το ξαναλέω, θα το ξαναπώ, είναι τα χρήματα. Τα πρόσωπα είτε έτσι τελείως θα βρεθούν για να λάβουν. Το θέμα είναι ότι είναι πολλά ανοιχτά ζητήματα. Χρειάζεται ένα σημαντικό κομμάτι χρημάτων που πρέπει να μπουν άμεσα, ώστε να τρέξει αυτό το μαγαζί, να μπει σε μια διαδικασία λειτουργίας, γιατί δεν λειτουργεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και το αν αυτό θα είναι με τον Τάδε, με τον Δίνα, στην προκειμένη περίπτωση δεν ξέρω κατά πόσο έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Πόσο μεγάλη σημασία. Η μεγαλύτερη σημασία είναι τα χρήματα. Λέγεται ότι στο νέο σχήμα που θα προκύψει,
με τα ονόματα που σας ανέφερα πριν. Θα υπάρχει στήριξη ή τέλος πάντων είναι ενήμερη η οικογένεια Σαββίδη και έχει διάθεση να στηρίξει. Δεν ξέρω πώς μεταφράζεται αυτό, αλλά θα πρέπει να μεταφραστεί σίγουρα όταν είναι να αναλάβει αυτή η νέα διοίκηση. Και να μεταφραστεί με νούμερα και με συγκεκριμένα πράγματα. Γιατί αν ξεκινήσει με το πάμε έτσι σε πρώτη φάση και βλέπουμε, δεν βλέπω το κατά πόσο μπορεί να βρεθεί μια νορμάλ κατάσταση στο οικονομικό κομμάτι. Γιατί αυτό είναι το πρόβλημα του ΠΑΟΚ εδώ και πολλά χρόνια. Τα χρήματα, τα πρόσωπα έρχονται, φεύγουν, κάνουν τις επιλογές τους, κρίνουν διαφτές, σωστές, λάθος και όλα αυτά. Το πρόβλημα είναι τα χρήματα. Και ειδικά τώρα τα έχει πολύ μεγάλη ανάγκη. Ο Άρης γενικά έχει επίσης μια διαδικασία με τον Σούλη Μαρκόπουλο σιγά σιγά να πηγαίνει προς την κανονικότητα. Δεν ξέρω αν θα το βρει αυτό το πράγμα. Είμαι σίγουρος πάντως ότι με τον Σούλη Μαρκόπουλο είτε με μπαν, είτε χωρίς μπαν, είτε με ένα μπάτζετ όπως πέρσι πάνω κάτω και με επιλογές μόνο από την Ελλάδα, είτε και με επιλογές από το εξωτερικό εφόσον να έρθουν τα μπαν, νομίζω ότι ο Άρης θα είναι πολύ πιο ανταγωνιστικός από ό,τι ήταν πέρσι. Και αυτό θα είναι, νομίζω, λόγω Μαρκόπουλου. Ανεξαρτήτως, ξαναλέω, παικτών και πάντα, συλλογή θα υπάρχει μια κανονικότητα, έτσι. Αυτή που είχε ο Άρης μέχρι τον περασμένο Φεβρουάριο-Μάρτιο. Γιατί από εκεί μετά λίγο το έχασε. Το έχασε πολύ ο Γουλιέλμος. Μέχρι τότε το εξωαγωνιστικό το λειτουργούσε κατά το καλύτερο δυνατό τρόπο, νομίζω. Και πάντα στη λογική ότι πάνω και αυτά τα μπαν τα οποία δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύκολο να λυθούν. Εδώ άλλες ομάδες έχουν μπαν με χρήματα και δεν μπορούν να τα λύσουν σε αυτή τη φάση. Τέλος πάντων, τα αφήνουν να υπάρχουν για να τα λύσουν λίγο αργότερα. Η ΑΕΚ, ας πούμε, έχει θέμα δεδομένη χρονική στιγμή. Δεν λέω ότι δεν θα το λύσει, λογικά θα το λύσει. Αλλά δεν είναι ένα μπαν για 15-20 χιλιάρικα που κυλίνεται. Είναι μεγαλύτερο το ποσό. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά και με τα μπασχετικά που θα αναφέρουμε αυτή την εβδομάδα που λείπει ο Παπαδόπουλος. Έτσι, στο τελευταίο μισάωρο της εκπομπής. Νομίζω τα είπαμε όλα. Δηλαδή, αναφερθήκαμε σε όλα επί παντός επιστητού. Τελικά δεν δώσαμε. Για να δώσουμε λίγο τελικά. Όπα. Ρε φίλε, τι γίνεται αυτό το μικρόφωνο εδώ πέρα. Στεροφωνικό είναι. Λοιπόν, από τα παιχνίδια του Champions League, τα οποία έγιναν σήμερα, πρώτος προκριματικός γύρος, Αστάνα Κλουζ 1-0, Αραράτ Αρμένια ΑΕΚ Στοκχόλμης 2-1, σκορ που ήταν από το ημίχρονο, Νόμε Κάλιου Σκεντίγια 0-1, Ελσίνκι HB 3-0, Σαράγεβο Σέλτικ 1-3, Σούντουβα Ερυθρός Αστέρας 0-0, Ντουντελάντς Βαλέτα 2-2 και The New Saints Φερόνι Κέλλη 2-2. Και στα παιχνίδια του Europa League, πάλι πρώτος προγραμματικός που γίνανε σήμερα, Saint Joseph's Rangers 0-4, Ξύρα Χάιντουκ 0-2 και Τσέσεκα Σόφιας Τίτογκραντ 4-0 στα σημερινά παιχνίδια για εσάς οι οποίοι ασχοληθήκατε και λίγο στοιχηματικά. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Ακολουθεί Γιώργος Αγόρας και Ζούγκλα. Εμείς αύριο εδώ, Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος, στις 10, πάλι μόνοι μας, πάλι alone στον μπαλαντέρ αυτού, το μοναχικό μπαλαντέρ αυτής της εβδομάδας. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ, ό,τι κάνετε.